Στο ράδιο χωρίς FM, Δημήτρης Καζάκης, Γεωργία Μπάστα. Είμαστε σε μια εκπομπή που κλείνουμε τη σεζόν, αλλά ίσως είναι η πιο καυτή από όλες, γιατί είναι οι εξελίξεις τέτοιες. Έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα με ερωτήματα. Να πούμε ότι μπορούν να συνεχίσουν να στέλνουν για το, στο info@khorisfm.gr. Και μέσω SMS, radio, κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54529. Και το λέω αυτό γιατί μας πέταξε εδώ μια βόμβα ο κύριος Καζάκης. Μας είπε ότι τελικά ίσως είναι πολύ πιο κοντά από όσο πιστεύαμε η επιβολή διπλού νομίσματος, ίσως και μέσα στον Αύγουστο. Και από ό,τι δείχνει, υπόγεια έχουν γίνει όλες αυτές οι διεργασίες που θα έπρεπε. Ναι, το γεγονός ότι το Μάιο ξεκίνησε όλη η συζήτηση, όπου βγήκαν οι εταιρείες, λέγανε ότι είμαστε έτοιμοι, παίρνουμε παραγγελίες, όλα αυτά τα πράγματα. Αν βάλουμε κάτω Μάιος, έτσι, Ιούνιος, Ιούλιος. Όχι το Μάιο, συγγνώμη, το Μάρτιο, το Μάρτιο ξεκίνησε, 28 Μαρτίου ξεκίνησε. Αν βάλουμε κάτω είναι 6 μήνες. Είναι 6 μήνες. Είναι αυτό το περιθώριο είναι που έλεγε ότι μπορούμε αν πήραν να πάμε. Την παραγγελία και έτσι ενδεχομένως δικαιολογείται και η εκτείναξη των αξιών στις μετοχές των συγκεκριμένων εταιριών που ήθελαν να αναλάβουν το χαρτονόμισμα. Λοιπόν, τώρα πάμε σε 6 μήνες. Άρα είμαστε ok σε αυτό. Είναι ok σε αυτό. Βεβαίως, εγώ είμαι απολύτως σίγουρος ότι με εξαίρεση πολύ λίγους ανθρώπους στο κυβερνητικό επιτελείο, το προηγούμενο και το τωρινό, δεν ξέρει κανένας απολύτως τίποτα. Δηλαδή, καταρχήν, βλέπεις το χαζοχαρούμενο ύφος που έχουν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, όπως μου έλεγε ο Δημήτρης. Κανονικά, αν το ξέραν αυτό το πράγμα. Εντάξει, πέρα από τους γνωστούς, που ξέρεις ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι αδίσταχτοι, οπότε δεν πρόκειται να παρουσιάσουν καμία αντίδραση, όλος ο υπόλοιπος θα είναι πανικόβλητοι. Γιατί ξέρουν ότι μόλις τους μυριστεί ο κόσμος, μόλις γίνει αυτό το πράγμα και αρχίζει να το βιώνει ο άλλος, που δεν φαίνεται να έχει δυνατότητα μισθού ή δουλειάς και θα το έχει και πληθωρισμό από πάνω, καταλαβαίνεις ότι θα γίνει χαμός. Τώρα με αφορμή να απαντήσουμε σε κάποια πρακτικά ερωτήματα για να τα συνειδητοποιήσει ο κόσμος. Σου λέει ωραία, επιβολή διπλού νομίσματος, οι απολαβές μου θα είναι στο νέο νόμισμα, το λέμε εμείς μαλακό ευρώ για να μπορούμε να συνεννοηθούμε τώρα με τους όσους μας ακούν εδώ, τους ακροατές μας και μεταξύ μας. Οι απολαβές μας λοιπόν μισθοί, η πρόταση είναι να ονομαστεί δραχμή. Για να υπάρξει το συναισθηματικό δέσιμο με τον Έλληνα. Δηλαδή να το επαναφέρει το συναισθηματικό. Και ταυτόχρονα βεβαίως να χρεώσουν σε αυτούς που φωνάζανε για εθνικό ότι νόμισμα. Ότι να γυρίσαμε στη δραχμή. Την βλακία αυτή. Που βεβαίως να το ξεκαθαρίσουμε. Πολλοί θα την πατήσουν έτσι. Τι να κάνουμε, αδέρφια, εγώ το φώναζα από την αρχή. Ξεκαθαρίστε αυτό που λέτε. Οριοθετήστε τη γραμμή σας με αυτούς τους τύπους για το διπλό νόμισμα. Μυρίζει, έρχεται από μακριά. Λοιπόν, αυτό δεν το κάνανε. Παίζανε κορώνα γράμματα την τύχη τους με τον κόσμο. Ενδεχομένως να μην είχαν και τις γνώσεις. Αλλά τέλος πάντων δεν είναι εκεί το θέμα. Τι θα γίνει, το πολύ. Η πρόταση, ας πούμε, της Deutsche Bank, δεν ξέρεις ακριβώς πώς το έχουν σχεδιάσει. Και όλες τις λεπτομέρειες, εντάξει, Η πρόταση της Deutsche Bank είναι μέχρι την ημέρα όπου θα μπει το νέο νόμισμα εσωτερικής εναλλαγής, οι καταθέσεις θα παραμείνουν σε σκληρό ευρώ. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα οι καταθέσεις θα είναι στο νέο νόμισμα. Θα μετατραπούν δηλαδή οι καταθέσεις μας στο νέο νόμισμα. Ακριβώς. Οπότε και ταυτόχρονα επειδή θα έχουμε 6 μήνες παράλληλη νομισματική κυκλοφορία, δύο πράγματα. Όπως είχαμε το ευρώ με τη δραχμή στην αρχή. Δύο πράγματα θα γίνει. Δύο πράγματα. Πρώτον, θα εξαναγκαστεί ο άλλος να τα βγάλει από τον κήπο που τα έχει φυτέψει για να μπορέσει να καλύψει τις ανάγκες του, γιατί θα είναι τρομακτικές και θα είναι συνεχώς διωγγούμενες. Οπότε να το εξασφαλίζει, να βγάζει το σκληρό ευρώ, να το αλλάζει στην τράπεζα και να παίρνει περισσότερες ευρωδραχμές του νέου νομίσματος. Ή αν δεν το κάνει και περάσει η προθεσμία, τότε μπορεί να γίνει αυτό που προτείνει αυτός ο κύριος που πήρε τα 250 χιλιάρικα. Δηλαδή, τι προτείνει. Λέει, για το εξάμηνο θα πρέπει να πηγαίνει τα χρήματά σου στην τράπεζα και να τα σφραγίζουν. Αυτά τα νομίσματα, τα σφραγισμένα, θα είναι διοχετεύσιμα στην οικονομία. Όσα δεν είναι σφραγισμένα δεν θα τα αναγνωρίζουν από ένα σημείο και μετά. Δηλαδή, άχαστα, θα σε αναγκάσουν
να τα βγάλεις. Αν τα έχεις στον κήπο σου, είτε να τα βγάλεις, γιατί μετά θα είναι άχρηστα, θα είναι χαρτιά. Ο μόνος τρόπος εκεί πέρα να τα σώσεις είναι το ενδεχομένως να τα φορτωθείς από κάπου, ξέρω εγώ, να το βάλεις στο παντελόνι, στο βρακί σου, δεν ξέρω πού αυτό. Και να ταξιδέψεις έξω και να πάει να τα χαλάσεις έξω. Αυτά που σου έχουν μείνει στον κήπο δηλαδή. Ναι. Αν και αυτό βέβαια τώρα ξέρεις πώς να το βγάλεις το συνάλλαγμα έξω, αυτό είναι, είναι ένα ζήτημα τώρα. Είναι ένα ζήτημα αυτό μετά. Μιλάμε για... για μετά. Και μιλάμε για μικρά ποσά τώρα. Αυτός που πάει και θάβει στον κήπο είναι μικρό το ποσό. Δεν είναι. Δηλαδή τα περισσότερα του θέλουν ταξίδι. Εννοείται τώρα. Στη διαμονή εκεί. Μην τρελαθούμε. Λοιπόν. Και πάντα μιλάμε, δεν μιλάμε για αυτούς που έχουν βγάλει παιδιά τα εκατομμύρια έξω. Αυτοί δεν έχουν πρόβλημα. Υπάρχουν όμως άνθρωποι που είχαν τις οικονομίες μια ζωή, το εφάπαξ 60.000, 100.000 ευρώ. Και τα βγάλανε στο Λονδίνο, στην Κύπρο. Ναι, αυτά που είναι έξω στις τράπεζες του εξωτερικού παραμένουν στις τράπεζες του εξωτερικού με την αξία που είναι. Δεν θα αλλάξει. Με τις αλλαγές που λέγαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Γεωπολιτικά, οικονομικά, διότι το εθνικό νόμισμα, σε εισαγωγικά εθνικό νόμισμα, αυτή η επιβολή νέου νομίσματος δεν θα κουμπίσει μόνο την Ελλάδα. Σταδιακά θα πάει μάλλον. Πριν πάμε όμως εκεί, έχει σημασία να καταλάβουμε ότι με τι πετυχαίνουν αυτό. Ναι. Με αυτόν τον τρόπο πετυχαίνουν να μην κλείσουν οι τράπεζες. Γιατί είναι το τελευταίο σημείο. Αν σου κλείσει και η τράπεζα, θα σαλτάρεις, θα βγει έξω. Θα βγει έξω ο Έλληνας. Αέδιαολε, ας πούμε. Δεν θα μπορεί να κινηθεί, ας πούμε τίποτα. Θα κρατήσουν ανοιχτές τις τράπεζες, θα τους τροφοδοτούν συνέχεια με το καινούριο νομισμά, άρα θα έχουν ρευστότητα, άρα δεν υπάρχει λόγος να κλείσουν. Και θα συνεχίσει αυτό το βιολί. Και την ίδια ώρα ο κόσμος, με αυτόν τον τρόπο ενδεχομένως να έχουν και δυνατότητα νέου δανεισμού. Δηλαδή, από τη στιγμή που τροφοδοτεί και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η Τράπεζα της Ελλάδος, με έγκριση Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, με καινούριο χαρτονόμισμα, θα κόβει το μηχανάκι ή αυτά. Θα κόβει, ναι. Λοιπόν, γιατί να μην στα δώσει, να μην ξεκινήσει ξανά η δανειακή πολιτική του τραπεζών. Τα δάνεια. Οπότε αυτό το παρουσιάσουν ως επιτυχία. Ως επιτυχία. Γιατί θα σου δε, βεβαίως τα επιτόκια. Ναι. Θα είναι τα επιτόκια του 90 και του 80, έτσι. Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, γιατί θα έχουμε και τον πληθωρισμό και τα λοιπά. Ναι. Λοιπόν, αλλά σου λέει, ναι ρε παιδί μου, οπότε δεν είσαι, πήγαινε κάνε δουλειά. Άρα είμαστε σε ένα πλήρες... πλαστική κάρτα να κάνεις είμαστε δουλειά. Σε ένα πλήρες τώρα διέξοδο. Έρχονται λίγο, ξέρεις όλα και γίνονται η εικόνα, το παζλ. Αυτό που σου έλεγα πριν, επειδή τώρα χτυπάει ένα διέξοδο τρελό στην κυβέρνηση, έτσι εμφανίζεται. Αυτό θα είναι η λύση, θα είναι η διέξοδος. Ναι, στο να μην πληγούν περαιτέρω τα λαϊκά στρώματα, αυτό, θα πει ο κύριος Κουβέλης. Βεβαίως. Και ταυτόχρονα θα σου πει ναι, με αυτό θα έχουμε οικονομική ανάπτυξη. Βεβαίως μπορεί να έχουμε οικονομική ανάπτυξη. Διότι οι πληθωριστικές πιέσεις θα μετατρέπονται σε αυξήσεις του, ΑΕΠ. Μάλιστα. Όπως ήταν με το δάνειο. Ναι. Είχαμε κατά μέσο όρο αύξηση της δανειοδότησης τη δεκαετία του ευρώ από 11 έως 17% ετήσια. Νέος δανεισμός στην οικονομία. Αυτό σου έδιδε ένα 4% άνοδο στο ΑΕΠ. Μάλιστα. Αυτό ήταν εικονικό όμως πλασματικό. Δεν αφού σε δανείζω. Σε δανείζω για να κάνεις δουλειά. Άρα δεν είναι πραγματικό. Ναι, δεν είναι πραγματικό. Άρα λοιπόν, αν σε τροφοδοτώ εγώ με αυτό το πλαστικό, το πληθωριστικό χρήμα, θα σου δώσω εικονική αύξηση του ΑΕΠ. Αλλά θα είναι εικονική. Δεν θα είναι πραγματική. Και οι πραγματικές συνέπειες. Οι πραγματικές συνέπειες είναι ότι η οικονομία. Η οικονομία δεν θα βαδίζει σε αυτή τη λειτουργία, έτσι, όπως έχουμε σήμερα. Απλά θα σε βάλουν σε μια προσπάθεια να σου δώσουν, να σε παίξουν με αυξήσεις εισοδημάτων ή μέσα στα πλαίσια, έτσι, και πώς να το πούμε, συντάξεων. Θα κάνουν αυτό που κάνανε στη Ρουμανία, που με 4 μήνες πιέζαν οι Ρουμάνοι και λέει, αυξήσεις θέλετε, πολύ ωραία. Κόψανε χρήμα και τους δώσαν 30% αύξηση. Mm-hmm. Ναι. Αλλά τώρα όμως που βλέπω τα οικονομικά στοιχεία, ο πληθωρισμός τους τις έφαγε. Έφαγε τις αυξήσεις. Συν τις αυξήσεις της εφορίας, παπαλά το 30%. Τελειώσαμε. Είναι το... Η αγορά θα κινηθεί στο βαθμό που υπάρχει διαθέσιμο χρήμα. Δεν θα επιβιώσει η αγορά. Η αγορά θα επιβιώσει μόνο σε εκείνα τα μαγαζιά ή τα κομμάτια που συνδέονται με πολύ μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων που θα έχουν ελέγξει τομείς της οικονομίας. Δεν θα έχουμε δουλειά. Τα μόνα κομμάτια της αγοράς που θα επιβιώσουν, εγώ πιστεύω ότι είναι τα κομμάτια που συνδέονται με τον τουρισμό και με την τουριστική κίνηση. Εκεί πέρα θα είναι. Εκεί θα, ναι. Και θα είναι και κλέντο και το χρήμα που θα μένει και στον πληθυσμό. Εκεί θα είναι οι μεγάλες αλυσίδες, θα τα παίρνουν και από τους ντόπιους και από τους ξένους. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι πραγματικά δεν θα αλλάξει κάτι με την έννοια πια ότι προς το καλύτερο. Απλά θα μπορούν να έχουν περισσότερους βαθμούς ελευθερίας να χειριστούν τον κόσμο, ώστε να μην έχουν μια εξέγερση στα χέρια τους χωρίς να είναι τελείως ανεξέλεγκτα. Ταυτόχρονα όμως
θα τον κάνουν πιο δούλο από ποτέ. Βέβαια. Θα τρέχει ολημερής, ολινυχτής να πληρώσει τις υποχρεώσεις του. Έτσι. Θα δημιουργήσουν μεγάλες αντιθέσεις ανάμεσα σε στρώματα. Δηλαδή, όταν δοθεί τέτοιο χρήμα, τι θα με εμποδίσει εμένα που είμαι ενοικία, πώς το λένε, που νοικιάζω ένα μαγαζί ή ένα δύο, να μην αυξήσω τα ενοικιά μου. Θα υπάρχει χρήμα. Ναι. Ειδικά μετά την καθίστηση του τελευταίου ετών. Τώρα, πάρα πολλοί ιδιοκτήτες λένε, ρε παιδί μου, εφόσον το μεροκάματό σου ή ο μισθός σου μειώθηκε, εντάξει, δέχομαι και εγώ την αντίστοιχη μείωση. Έχουν πολύ προβεί. Όταν θα ρίξει αυτό το χρήμα στην αγορά, έστω να είναι και πλασματικό, mm-hmm. αντίστοιχα θα γίνουν αυτή η ιστορία. Αυτό είναι που λέμε πληθωρισμός. Θα αρχίσουν να αναβαίνουν και πολύ πιο γρήγορα από ότι τώρα. Αυτή η ιστορία, αυτό το ζήτημα. Από την άλλη μεριά όμως, τα εξαγώγημα προϊόντα, αυτά που θα είναι για έξοδο, να. Θα φτηνίνουν. Οι εξαγωγές μας. Βεβαίως, θα φτηνίνουν. Αυτά που θέλουν να αγοράσουν από εμάς. Ή να πάρουν από εμάς οι ξένοι θα είναι πιο φθηνά. Θα είναι πολύ πιο φθηνά. Πολύ πιο φθηνά. Είτε είναι γη, είτε είναι ορυκτά, είτε είναι οτιδήποτε θέλουν να πάρουν. Ακίνητη περιουσία, οτιδήποτε. Τα πάντα. Έτσι. Ναι, και μάλιστα. Θα πέσουν σε τιμές. Και μάλιστα γιατί όχι με το δικό μας νόμισμα. Μάλιστα. Αναγκαστικά θα γίνουν. Και οι εισαγωγές θα είναι στο σκληρό. Οι εισαγωγές θα είναι σε σκληρό νόμισμα. Στο ευρώ. Στο ευρώ. Και οτιδήποτε εξάγουμε θα είναι στη δραχμή όπως θα το ονομάσουμε. Ότι δεν θα είχες δυνατότητα να κλείσεις ειδικές συμφωνίες με κάποιους ώστε να μπορέσεις να τα πάρεις καλύτερα ή σε διαφορετικές τιμές. Θα είσαι έτσι αλλιώς έρμεο των πολυεθνικών. Έχεις τελειώσει. Τώρα ξέρεις τώρα τι σκέφτομαι. Αυτό δεν είναι οπωσδήποτε θα γίνει τον Αύγουστο. Έτσι. Ναι. Το λέμε με την έννοια πια. Ότι τα πράγματα έχουν μπει σε μια διαδικασία που είναι διαδικασία πολύ επιταχυνόμενη. Να. Δηλαδή, όταν βγαίνει η D-Welt, ας πούμε, και σου λέει, για παράδειγμα, για πλάν D, όπου πρέπει να γίνει ένα PSI, δηλαδή μια αναδιάθρωση χρέους, τι σου λέει? Λέει αυτό που αναλύουμε από πότε? Από πριν τις εκλογές. Που λέμε τι? Ότι το πράγμα δεν βγαίνει, έτσι, και αναγκαστικά θα πρέπει να πάνε για μνημόνιο νούμερο 3 και PSI νούμερο 2. Δεν γίνεται διαφορετικά. Ναι. Λοιπόν, επειδή δεν μπορούν να πάνε σε μνημόνιο νούμερο 3 και PSI με τους όρους που πήγανε πριν, έχουν δυσκολέψει δραστικά οι συνθήκες ευρωζώνης, έχουν ενταθεί τα προβλήματα και μέσα στις χώρες που δανείζαν, ακόμη και στην ίδια Γερμανία, θα πρέπει να βρουν άλλο τρόπο. Ναι. Τώρα εγώ ξέρεις, επειδή όσο μιλάς και αυτό με διάφορα, θέλω να σου πω ότι μου είχε κάνει απίστευτη εντύπωση το γεγονός ότι τους τελευταίους μήνες, τους τελευταίους 2 μήνες, συγκεκριμένο, να το πω, συγκρότημα δημοσιογραφικό έθεσε το θέμα της δραχμής σε άλλη διάσταση και πριν από μερικές εβδομάδες είχε κάνει και μια πολύ ωραία δημοσκόπηση όπου το 80%, δεν θυμάμαι πόσο, ένα συντριπτικό ποσοστό των Ελλήνων έλεγε ότι όχι, πάση θυσία ευρώ, ας δούμε και τη δραχμή. Φοβάμαι όμως ότι πάει έτσι πλέον το θέμα, ότι πήγαινε εκεί. Αυτό θα διαβάσει, θα το διαβάσει μόνο για σένα, ναι, δεν θα το βάλω. Είναι διάφορα μηνύματα εδώ πέρα και μου δείχνει ένα ο Δημήτρης έτσι προσωπικό. Δεν μπορώ τώρα να το μεταφέρω. Αλλά ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συναγωνιστή Γιάννη, του λέμε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Γιάννη από τα Χανιά. Ναι. Για αυτό το μήνυμα. Το ξέρουμε ότι συμβαίνει αυτό το πράγμα, γι' αυτό και είναι και η μόνη μας ελπίδα, τουλάχιστον σε σχέση και με τους αγώνες που γίνεται, με ξέρεις βεβαίως τον κόσμο. Ναι. Τον κόσμο που υπάρχει και που πραγματικά μας συγκινεί πολλές φορές, τουλάχιστον εμένα προσωπικά. Ούτε ρε παιδί μου, πώς να σου το πω, ούτε ουρουβάς να είμαι. Δηλαδή, ακόμη και τώρα, ας πούμε, το κυκλοφορώ, πάντα υπάρχει ένας κόσμος που έρχεται και σε ρωτάει, πες μας, ρε παιδί μου, τι θα συμβεί, τι θα γίνει και αυτό το πράγμα. Είναι θέμα συνέπειας όμως. Κατάλαβες. Κοίταξε τώρα. Το καταλαβαίνω. Το θέμα είναι ότι είσαι συνεπής και όποιος σε παρακολουθεί. Όποιος σε παρακολουθεί, μάλλον νομίζω ότι γίνεται πιστός ακροατής σου, διότι δεν κάνεις αναλύσεις για τις αναλύσεις. Έτσι. Ούτε είσαι προφήτης, πρέπει να το πούμε αυτό. Σου λέει ο άλλος. Όχι, είναι παιδιά, θέμα, είναι παιδιά, θέμα προφητείας, ότι είναι θέμα. Μπράβο. Αριθμή είναι. Μπράβο. Αριθμή. Ότι διαβάζει. Διαβάζει, έχει πληροφόρηση και αυτή την πληροφόρηση δεν έχει άλλο συμφέρον από το να μην τη μοιραστεί μαζί μας. Όπως μου έχει πει τώρα, γιατί το έλεγα πριν το χρήσω το λογαρίδι, δεν του κατάω κακία, ειλικρινά το λέω σαν παράδειγμα. Να. Δεν του κατάω κακία προς Θεού, αν με ακούει τώρα, γιατί είναι από το Λονδίνο ο άνθρωπος.
δεν το κατακακέα, δεν το χρησιμοποιώ σαν κακό επιχείρημα ή πώς να σου το πω, σαν εναντίον του. Έτσι, γι' αυτό και δεν έχω αναφέρει ποτέ όνομα και δεν θα το αναφέρω. Και το θεωρώ με μεγάλη μου τιμή το γεγονός ότι με σκέφτηκε και ότι μου στείλε ένα σημείωμα και να μου πει πώς πρέπει να βγαίνει στην τηλεόραση, πώς πρέπει να. Το δέχομαι αυτό το πράγμα. Ναι. Αλλά μου έκανε φοβερή εντύπωση και το ξαναλέω ότι ήταν επικοινωνιολόγος. Είναι ο άνθρωπος στο αντικείμενο ναι, του, ναι, 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 στο Λονδίνο. Και είναι πολύ ας πούμε, κοντά μας και ναι. συμπαραστάτηκε. Και μου, μετά τον ενικό, ναι, μου στείλε ένα μήνυμα και μου λέει: ρε παιδί μου, δες τους άλλους που είχαν βγει. Εσύ γιατί βγήκε σαν αγράμματος εργάτης. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, αυτό το πράγμα. Και το λέω αυτό το πράγμα. Αλλά γιατί μιλάει εγώ με τους κανόνες της τηλεόρασης, της συγκεκριμένης. Είναι επικοινωνιολόγος ο οποίος. Καταλαβαίνω, ναι, και εγώ το καταλαβαίνω. Όχι, δεν το λέω. Εγώ λέω αυτό θέλω να είμαι. Εγώ θέλω να δείξω ότι ένας αγράμματος εργάτης μπορεί να τους βγάλει στη σέντρα και να τους αλλάξει τα φώτα. Λοιπόν, γιατί είναι τόσο χαμηλό επίπεδο αυτοί οι άνθρωποι και τόσο άθλιοι που ένας αγράμματος εργάτης μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Αυτό θέλω να δείξω, ότι είμαι αγράμματος εργάτης. Mm-hmm. Τίποτα περισσότερο. Γι' αυτό και δεν έχω βγει να πω έχω αυτά τα προσόντα, έχω αυτή τη ιστορία, αυτό το βιογραφικό και όλα αυτά τα πράγματα. Τίποτα. Ένας αγράμματος εργάτης είμαι που βγαίνω μπροστά και λέω πέντε πράγματα κοινή λογική. Και είσαι αυθεντικός. Και εγώ θα πω κάτι ότι όταν έτσι πρωτογνωριστήκαμε και μετά, κάποια στιγμή σου έλεγα ότι εντάξει, βρε παιδί μου, χαμηλούσε λίγο τους τόνους όταν μιλάς για κάποια συγκεκριμένα άτομα. Ξέρεις, γιατί και εγώ επηρεασμένη από πολύ συγκεκριμένες καταστάσεις και κωδικούς με τους οποίους έχω συνηθίσει στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο, στα μέσα κτλ. Ωστόσο, ήθελα τώρα έτσι να σου πω ότι πολλές φορές έχω σκεφτεί ότι έχεις δίκιο, διότι δεν είναι εποχή πλέον, έχουμε ξεπεράσει, δεν υπάρχουν αυτά τα περιθώρια να μιλάμε με πολιτισμένα και πίσω από ευγένειες οι οποίες, δηλαδή πλέον τα πράγματα πρέπει να λέγονται ξεκάθαρα με το όνομά τους. Απλά εγώ λέω δεν έχουμε άλλα περιθώρια. Εγώ θέλω να πω τώρα στους ακροατές, ανεξαρτήτως θα γίνει στις 15 του Αυγούστου ή όχι. Και αν είναι στις 15, παιδιά, μην το περιμένετε λες και θα είναι το θαύμα. Ναι, έτσι λοιπόν. Άλλωστε έτσι αλλιώς δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Στο μπάνιο θα είμαστε. Κάποιους κυρίους με μαυρούχα. Δεν τρέχει τίποτα. Λοιπόν, άσε που θα παίζουν με Mickey Mouse. Μην νομίζετε ότι θα έχουμε τηλεόραση ή ενημέρωση. Mickey Mouse θα παίζουν στις τηλεοράσεις. Θα γίνεται ο χαμός. Δεν πρόκειται να πάρουμε χαμπάρι πότε θα κλείσουν οι τράπεζες, πότε θα ανοίξουν, πότε θα γίνει αυτή η ιστορία, πότε θα κινηθούν τα χρήματα. Μην πας και ούτε... το γιορτάσουν. Αφού αυτοί θα το προβάλλουν, ό,τι βρήκαν το διέξοδο. Όταν θα γυρίσει ο Έλληνας πίσω και θα αντιληφθεί τη νέα κατάσταση, θα το πούνε, δεν λες πάλι μπράβο, μας κρατήσαν μέσα στην Ευρωζώνη, δεν μας πετάξαν έξω και τέτοια πράγματα. Θα αρχίσει να τσιρίζει ο άλλος από τη Μύκονο, όπως μας είπε ο κύριος Μικονιάτο, ότι κάπου εκεί βρίσκεται ο Τσίπρας, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Ναι. Λοιπόν, δεν έχει σημασία. Θα τσιρίζει εκεί πέρα ότι να, εμείς θέλαμε το ευρώ και αυτοί μας πετάξανε στη δραχμή και όλα αυτά. Και έτσι θα ψιλοκαταλάβει ο κόσμος. Ότι τι, κάτι έχει αλλάξει. Λοιπόν, αλλά εάν εκείνη τη στιγμή δεν σηκώσουμε μπαεράκι, δεν σηκώσουμε κεφάλι, τότε είμαστε άξιοι της τύχης μας, ειλικρινά. Εγώ δεν λέω για να μπει το ΕΠΑΜ μπροστά ή οτιδήποτε, που έτσι αλλιώς εκεί θα είναι. Αλλά ρε παιδί μου, εάν δεν σηκώσουμε κεφάλι ακριβώς εκεί, τότε τι να πω. Δηλαδή, αν το αποδεχτούμε και αυτό το πράγμα, με αυτούς τους ανθρώπους που μας έχουν φέρει σε αυτή την απελπισία, είναι πραγματικά ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να το ψάξει η κοινωνική ψυχοπαθολογία. Δηλαδή δεν δικαιολογείται. Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να δεχτώ αυτό το ερώτημα. Επειδή ξέρουμε στην ιστορία, γνωρίζουμε, τουλάχιστον όσοι έχουν διαβάσει ιστορία, ξέρουν ότι υπάρχουν λαοί που εξαφανίστηκαν από σοβουγίες σε κρίσιμες στιγμές. Δεν είναι υποχρεωτικό να διασώθει. Το πρόβλημά μας είναι το εξής, ρε παιδί μου. Φτάσαμε κι εμείς σε αυτό το σημείο. Δηλαδή, μήπως αυτό μεταλλευόρησε σαν ερώτημα. Και δεν θέλω να το πιστέψω. Δεν θέλω να το πιστέψω ότι ο ελληνικός. Προσπαθώ να το διαγνώσω μέσα από τη λειτουργία της κοινωνίας, να δω ποια είναι εκείνα τα σημεία που σε κάνουν να πιστέψεις ότι τέλος πάντων εδώ δεν πρόκειται να συμβεί τίποτα ή ότι μπορεί να γεννηθεί κάτι. Προς το παρόν, εγώ βλέπω ότι έχει δυναμική ο κόσμος ακόμη. Έχει δυναμική ο κόσμος. Δεν ξέρω πώς θα εκφραστεί ή με ποιο τρόπο. Πάρα πολύ δύσκολα θα. Γιατί δυστυχώς υπάρχει μια πολύ μεγάλη δυσαναλογία. Ένα τεράστιο έλλειμμα. Είναι από τη μια η κοινωνική συνείδηση του κόσμου
πώς το αντιλαμβάνεται σαν κοινωνία αυτό που βιώνει, που έχει μια πολύ πολύ συγκροτημένη άποψη για αυτό που συμβαίνει. Mm-hmm. Έτσι. Mm-hmm. Γι' αυτό και σε κυνηγάει από πίσω και σου λέει: έλα, πες μου, έλα, πες μου. Έτσι. Αλλιώς θα σε γραμμένο. Θα πήγαινε στον Τσίπρα. Θα πήγαινε στο Κουβέλι. Θα πήγαινε στο οποιοδήποτε. Δεν πάει πουθενά. Ναι. Λοιπόν. Άρα το τους ψήφισε. Καλά. Έτσι. Λοιπόν. Και το δεύτερο, η πολιτική του συνείδηση. Που η πολιτική του συνείδηση είναι τρεις αιώνες πίσω. Τρεις αιώνες πίσω. Στο επίπεδο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Εκεί είναι βρίσκεται. Υπάρχει αυτή η αντίστοιχη. Ο Κοτζάμπασης, ο πολιτικός Κοτζάμπασης που μπορεί να το εξασφαλίσει, όπως θεωρεί ο ίδιος, την εξάρτησή του αυτό το πράγμα. Και έχουμε μια. Αυτό το πράγμα. Πώς θα σπάσει αυτό το πράγμα, δεν το ξέρω. Ελπίζω όμως πολύ γρήγορα για να μπορέσουμε να σηκωθούμε σαν λαός. Να υπάρξει μια. Γιατί να το πούμε και έτσι. Ανάταση. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο γρήγορα μπορεί να γίνει η ανάταξη αυτής της χώρας. Σε ρυθμό ταχύτατο μπορούμε να δούμε αλλαγή ευημερίας σε αυτόν τον τόπο, πραγματικής ευημερίας για όλους μας, τουλάχιστον για τη μεγάλη πλειοψηφία, γιατί κάποιοι θα υποφέρουν, αυτό είναι σίγουρο. Θα υποφέρουν. Κάποιοι θα υποφέρουν. Μα ήδη. Ο κύριος Μητρογενέας θα υποφέρει πάρα πολύ. Ο κύριος Αλαφούζος πολύ περισσότερο. Ο κύριος Μπόμπολας, ο κύριος Κοντομινάς, αυτή η τάξη Ελλήνων θα υποφέρει πολύ. Όλοι οι υπόλοιποι όμως θα δουν μια τρομακτική μετεξέλιξη ευημερίας, η οποία θα είναι εντυπωσιακή. Θα δουν πράγματα να συμβαίνουν στον τόπο τους που μόνο σε επιστημονική φαντασία τα έχουν δει. Και θα είμαστε όλοι περήφανοι για τον εαυτό μας, για το λαό μας και για τη χώρα μας. Γιατί γεννάει τέτοια μυαλά, τέτοιους λαούς, τέτοιο λαό και τέτοια κότσια, ρε παιδί μου, δηλαδή. Κότσια, κοχώνες θα λένε στη Λατινική Αμερική, οι Μεξικάνοι. Θα τα ξαναθυμηθούμε. Λοιπόν, θέλω να πω δηλαδή ότι αυτό, να αποκτήσουμε ξανά την αξιοπρέπειά μας, και αν μπορούμε να το κάνουμε σε επίπεδο μιας γειτονιάς με ένα θαλήν, έτσι, σε μια γειτονιά, πραγματικά το είδα και το χάρηκα, mm-hmm, αυτό το πράγμα. Φανταστείτε τι μπορούμε να κάνουμε σε ολόκληρη την Ελλάδα, έχοντας την εξουσία στα χέρια μας σαν λαός. Γι' αυτό δεν πρέπει να μας τρομάζει, ούτε να μας παίρνει από κάτω το τι έγινε. Ή τι πρόκειται να γίνει, ή τι πρόκειται να μας επιβάλλουν. Το θέμα είναι να κατανοήσουμε εμείς τι θέλουμε και τι μπορούμε να κάνουμε. Και επειδή λένε πολλοί, πώς θα γίνει αυτό, ρε παιδί μου, πώς θα γίνει αυτό. Να πω ένα επιστημονικό σενάριο, επιστημονικής φαντασίας. Ναι. Λοιπόν, φανταστείτε λοιπόν ότι αυτές οι γειτονίες που εφευρίσκονται, είτε γιατί έχουμε το θαλήν, είτε γιατί έχουμε άλλες δράσεις, ναι, και έχουμε μόνιμη παρουσία, γιατί κάθε απόγευμα μου λέγανε εκεί που πήγα, ας πούμε, και το είδα και εντυπωσιάστηκα, είναι η πρώτη φορά που το είδα. Να. 100 άτομα έτσι την πλάκα του ήταν, κάνανε χαβαλέ. Να. Και κόσμος, όχι επαμύτες. Κόσμος γειτονιάς, δηλαδή ήρθε ο άνθρωπος και μάλιστα από την καλή του την καρδιά φέρανε ό,τι καλούδια είχε ο καθένας, μόνο και μόνο σαν πήγαινα σε φεγγέρα, όπως ήταν τα παλιά καλά χρόνια τη ελληνική κοινωνία. Λοιπόν. Φανταστείτε λοιπόν να γίνονται αυτά τα πράγματα, να πληθύνουν σε όλες τις πόλεις και τα χωριά. Και είναι πανεύκολο αυτό. Αυτή τη στιγμή στείνονται πάνω από 12 τέτοιες γειτονιές στην Αθήνα μόνο. Λοιπόν, φανταστείτε λοιπόν να πληθύνει. Πόσο δύσκολο είναι να συνεννοηθούμε μεταξύ μας σε αυτές τις γειτονιές και να πούμε νεκρώνουμε τα πάντα, τους αφαιρούμε το δικαίωμα να ζουν. Εννοώ για το πολιτικό σύστημα. Ναι. Την κυβέρνηση. Ναι. Από εμάς εξαρτούνται, όχι εμείς από αυτούς. Βέβαια. Πόσο εύκολο είναι, ξέρετε πόσο εύκολο είναι. Πανεύκολο, γιατί δεν πρόκειται να πεινάσουμε εμείς. Αυτοί θα πεινάσουν. Εμείς θα έχουμε οργανώσει την ιστορία, θα έχουμε την καβάτσα μας πίσω, θα έχουμε το θαλήν μας, το όποιο θαλήν από πίσω. Αυτοί πώς, μέχρι πότε. Καταλαβαίνουμε το πόσο εύκολα μπορεί να γίνει αυτό. Μόλις δουν αυτή την αποφασιστικότητα, το πρώτο πράγμα που θα γίνει είναι να την κοπανίσουν σαν αλλαγή. Ακριβώς αυτό θα σου λέγα τώρα. Ότι όταν δουν την αποφασιστικότητα του κόσμου και του λαού, το πρώτο πράγμα θα εξασφαλίσουν τη διαφυγή τους. Δεν θα καθίσουν εδώ. Τότε να δεις ρίξεις αφιλιδιοστροειδούς που θα πέσει σε ολόκληρο το πολιτικό σύστημα. Θα γίνει χαμός. Από εκεί και πέρα όμως. Από εκεί και πέρα. Ας φύγουν. Δεν τρέχει τίποτα, ρε παιδιά. Μα δεν τους θέλουμε εδώ. Ας φύγουν. Ας πάνε να σώσουν την Ισπανία, την Ιταλία, την Αγγλία. Θα τα
θα τους πάρουμε πίσω. Θα μετά, τους βρούμε. Με αυτούς τους ωραίους, τους κυνηγούς κεφαλών, μπράβο, που λέγαμε τη Δευτέρα, ναι, που μας πέρασε. Θα ενισχύσουμε μια ιδιαίτερη τάση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Σωστά. Που λέγεται bounty hunters, ναι, δηλαδή κυνηγοί κεφαλών. Λόγω. Είναι πολύ διπόλυτες αυτοί. Λοιπόν, και πώς έλεγε η γιαγιά μου, ας πούμε, στο βοδιού το κέρατο να πανακριφτεί, θα στον βρουν και θα στον φέρουν. Λοιπόν, γι' αυτό εγώ προτιμώ να φύγουν. Πρώτον, γιατί θα είναι ομαλή η μετάβαση. Δεν θα έχουμε κανένα κερατά εδώ πέρα να μας δημιουργεί πρόβλημα. Και ξέρετε με ποιο πρόβλημα. Με τους γνωστούς αγνώστους, με τους παρακατοικούς, με τους παρατύπιους, έτσι. Λοιπόν, θα γίνει ομαλή η μετάβαση. Και μετά θα μας τους φέρουν έναν έναν και θα έχουμε τηλεοπτικές κάμερες. Και θα μας τους κατεβάζουν από το αεροπλάνο με αλυσοδεμένους. Εδώ. Υπάρχει, δηλαδή, και θα κάνουμε, πώς το λέμε, διεθνές δίκτυο, να το κάνουμε στην Eurovision, ας πούμε. Σε παγκόσμιο επίπεδο. Ναι, αυτό το πράγμα. Θα γίνει χαμός. Ο Μενέλαος ήδη δηλώνει, ξέρεις, εθελοντής, για να το καλύψει το γεγονός. Υπάρχει μεγαλύτερο θέαμα από αυτό το πράγμα. Δηλαδή, μια φορά ο Καραμαλής, όταν μαζευόταν σαν εκπέραση μεταπολίτευση, και μια τώρα που θα τους φέρουμε εδώ πέρα, θα είναι όλος ο κόσμος εκεί ανοιχτά, να κατεβαίνει ο κόσμος εκεί, να γλεντάει. Αυτό. Δεν θα τους επιτρέψουμε βέβαια να τους κάνουν να τους λιτσάρουν, γιατί θέλουμε να μάθουμε και για τους υπόλοιπους. Σε εμάς τα εγκλήματά τους δεν θα είναι στιγμιαία, θα είναι σε διάρκεια. Οπότε θέλουμε να μάθουμε όλους αυτούς που βάλανε χέρι στο μέλι. Και δεν, λοιπόν, θα μετατρέψουμε τις ποινές. Όχι. Αυτές που θα αποφασιστούν. Ναι. Λοιπόν, γι' αυτό λέω ότι αυτό το πράγμα υπάρχει μεγαλύτερη, ας πούμε, από αυτήν την ιστορία. Γι' αυτό δεν πρέπει να μας πίνει από κάτω. Ίσα-ίσα να το σκεφτούμε διαφορετικά. Ότι αυτά τα πράγματα που κάνουν ή που σχεδιάζουν είναι, πώς να το πούμε, είναι οι τελευταίες αναπνοές πριν το πνίξιμο, το δικό τους πνίξιμο. Γιατί δεν είναι δυνατόν να επιβιώσει μια κατάσταση όπως είναι η σημερινή, με τέτοιου τύπου μέτρα, με τέτοιου τύπου πολιτικές. Ποιος μπορεί να φανταστεί, για παράδειγμα, τον εαυτό του να συνεχίζει αυτή την κατάσταση όπως είναι σήμερα για 3-4 χρόνια? Μπορείτε να φανταστεί κανένας? Εγώ προσπαθώ, δεν υπάρχει με τίποτα. Όχι καλή τώρα. Εδώ ούτε για μερικούς μήνες δεν γίνεται αυτό που λέμε τώρα. Δηλαδή το σκέφτεσαι και τρελαίνες. Γι' αυτό λέω ότι μπορούμε, γι' αυτό να παίρνουμε τη θετική πλευρά. Να ξέρουμε, να ξέρουμε ποια είναι η πραγματικότητα, μην αυταπατώμαστε. Μπράβο. Μην αφήνουμε κανέναν γελίο κομματάρχη να μας κοροϊδεύει. Να μας οδηγεί σε λάθος. Αλλά από την άλλη μεριά, έτσι, από την άλλη μεριά όμως, να κατάμε τη θετική πλευρά. Εξαντλούν τα περιθώρια τους. Και αυτό είναι καλό. Είπαμε, το νόμισμα έχει δύο όψεις. Και με αυτή την ωραία εικόνα πρέπει να κάνουμε ένα διάλειμμα. Συνεχίζετε, στέλνετε τα σχόλιά σας στο email info@papakihorisfm.gr και μέσω SMS στο ράδιο και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54529 και σε λίγα λεπτά πάλι εδώ μαζί σας. Λοιπόν, επιστροφή εδώ, Ράδιο Χωρίς FM, Δημήτρης Καζάκης, Γεωργία Μπάστα. Καταρχήν σας ευχαριστούμε για τα σχόλια, για τη συμμετοχή σας στην εκπομπή. Είμαστε λίγο πριν τις διακοπές. Δεν θέλουμε να προκαλέσουμε κανένα πανικό, ούτε να στενοχωρήσουμε τον κόσμο που μας ακούει. Βλέπω έτσι ένα πολύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί σήμερα, αν και ήταν η τελευταία εκπομπή της σεζόν, είναι, είπαμε, η πιο καυτή εκπομπή, το επαναλαμβάνω, ναι, για λόγω των εξελίξεων που υπάρχουν. Οι εξελίξεις αυτές προλαβαίνουν και εμάς, πρέπει να πω, φίλες και φίλοι. Και αν και θα θέλαμε αυτή η εκπομπή να είναι λίγο πιο έτσι light, πιο ευχάριστη, πιο για διακοπές, ωστόσο δεν μπορούμε να μην σχολιάσουμε τα γεγονότα, ούτε τις εξελίξεις που βλέπουμε ότι έρχονται, ώστε να είστε όλοι ενημερωμένοι και καλά πληροφορημένοι. Λοιπόν, έχουμε μείνει, νομίζω, στο... Υπάρχει ένα ερώτημα, να πιάσουμε, ναι, αυτό το ερώτημα που λέει, γιατί δεν... Ένας φίλος που λέει, γιατί δεν βγάζουμε το δικό μας νόμισμα στα πλαίσια του κοινωνικού νομίσματος που έγινε σε πολλά μέρη της Ελλάδας και του κόσμου. Πιο κάτω βάζω ένα link, λέει, και τα λοιπά. Τέλος πάντων, ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Δεν μπορείς να έχεις τοπικό νόμισμα και να θεωρείς ότι με αυτό το νόμισμα μπορείς να κάνεις δουλειά. Αυτά τα πράγματα που γίνονται είναι αστειότητες. Και συν το γεγονός ότι από τη στιγμή που βγάλεις νόμισμα, για να το υποστηρίξεις θα πρέπει να έχεις ή μια κεντρική τράπεζα που θα πρέπει να σε υποστηρίζει, ή θα πρέπει να υποστηρίζεις με πολύτιμα μέταλλα. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος αυτό πράγμα. Το άλλο είναι ένα είδος ισοδυνάμου,
όπως για παράδειγμα το φτιάξανε στο Τρουέκε στην Αργεντινή, όπου βγάζανε. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να εννοεί περισσότερο. Λοιπόν, αυτό το πράγμα. Okay. Αυτό είναι πάρα πολύ εύκολο να σε πετάξουν έξω. Πώς θα σε πετάξουν έξω? Με το να τυπώσουν πλαστά τέτοια. Όπως έγινε στην Αργεντινή. Όταν είδαν πόσο γιγαντώθηκε αυτό το κίνημα, μετά από κάτι σε κανένα δύο χρόνια, τύπωσαν πλαστό νόμισμα. Το στίχημα εδώ δεν είναι το να φτιάξεις μικρές ομάδες οι οποίες έχουν συμφωνήσει μεταξύ τους να συναλλάσσονται με ένα ενδιάμεσο το οποίο έχουν αποφασίσει μεταξύ τους. Αυτό το πράγμα είναι καταδικασμένο από τη φύση του. Αυτό που χρειάζεται να κάνεις είναι να δημιουργήσεις μια παράλληλη δομή στην οικονομία στον βαθμό που σου επιτρέπει η σημερινή κατάσταση, που να ευνοεί την κοινωνία να σταθεί ή να στηριχθεί ή να μπορέσει να δείξεις στην κοινωνία με ποιο τρόπο θα μπορούσε να αναδιοργανωθεί στη βάση αυτή. Και αυτό κάνουμε σε σχέση και με τους αστικούς συνεταιρισμούς, ναι, και τους αστικούς συνεταιρισμούς παραγωγού που έχουμε ξεκινήσει ή με τις άλλες μορφές που έχουμε σκεφτεί και που αρχίζουμε και βάζουμε σε δράση. Στην πραγματικότητα, τι προσπαθούμε να κάνουμε? Χρησιμοποιούμε τα εργαλεία του συστήματος για να δείξουμε ότι μπορεί να γίνει και με διαφορετικό τρόπο. Βεβαίως, όλα αυτά είναι στην κόψη του ξηραφιού. Στηρίζονται σε τρύπες ή σε καταστάσεις μέχρι ότου να σε κλείσουν οι άλλοι. Αλλά το στοίχημα εδώ ποιο είναι? Όταν βάλεις μια κοινωνία ολόκληρη να δει το καλό που τους προσφέρει, αυτό το υπερασπιστεί. Θα το υπερασπιστεί μέχρι τέλους. Ανεξάρτητα το αν θα σου στέλνουν εσδό, ΚΟΕ ή οτιδήποτε, ας πούμε. Ή αλλάζουν νόμους. Ναι, οτιδήποτε σου κλείνουν παραθυράκια, όλα αυτά τα πράγματα. Εντάξει. Αυτό είναι το ζήτημα. Και όχι να εφευρίσκουμε πράγματα τα οποία είναι, εντάξει, προστέρψην των κάποιων, ας πούμε, εμαθητευόμενων μάγων. Συγγνώμη για την έκβαση, αλλά έτσι το εκλαμβάνω. Που δεν ξέρουν τι σημαίνει νομοσταθική κυκλοφορία ή το πώς λειτουργεί το νομοσταθικό σύστημα και προσπαθούν να επινοήσουν πράγματα που στην ουσία, κοιτάξτε, σε μια οικονομία της αγοράς, ό,τι και να πεις, ό,τι και να ορίσεις ως νόμισμα, θα λειτουργήσει με τη λογική του χρήματος όπως ακριβώς λειτουργεί το χρήμα που ξέρουμε. Δεν υπάρχει καμία απολύτως διαφορά. Καμία. Η διαφορά βρίσκεται όταν ελέγξεις μια οικονομία και δώσεις διαφορετικό προσανατολισμό και διαφορετικούς όρους λειτουργίας σε αυτήν την οικονομία. Τότε μπορείς να έχεις ένα νόμισμα που μπορεί να λειτουργεί διαφορετικά. Να λειτουργεί διαφορετικά. Μέχρι ότου εξασφαλίσεις ότι η παραγωγικότητα της εργασίας σου, η ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας, η δυνατότητα όσμωσης των οικονομιών μεταξύ τους μετά από μια εκτείναξη της παραγωγικότητας και διάχυση παραγωγικότητας ολόκληρου τον πληθυσμό και όχι μόνο να τον κρατάνε μερικές πολυεθνικές και όλοι οι άλλοι να πεινάνε, ας πούμε, ή να είναι άνεργοι. Μόνο τότε και ταυτόχρονα όταν έχεις και τα κατάλληλα εργαλεία λογιστικής αποτύπωσης μέχρι και του τελευταίου στοιχείου της οικονομίας, μόνο τότε θα πεις δεν χρειάζομαι πλέον άλλο χρήμα. Η όλη ιστορία είναι μια λογιστική εγγραφή ισρών νεκρών στην οικονομία, η οποία μπορούμε να την κάνουμε με απόλυτη ευκρίνεια και ακρίβεια, και έτσι δεν χρειάζομαι το ενδιάμεσο, δηλαδή το γενικό ισοδύναμο που λειτουργεί ως χρήμα. Μόνο με αυτό. Αλλά αυτό αφορά μια ολόκληρη ιστορική πορεία, όχι μόνο μιας οικονομίας από την Ελλάδα, αλλά του παγκόσμιου οικονομικού συστήματος. Πρέπει να απαλλαγούμε από την αγορά για να γίνει έτσι αυτή η ιστορία. Και αυτό δεν είναι με διάταγμα. Βγαίνουμε, ας πούμε, και λέμε καταργώ την αγορά. Αυτά τα πράγματα υπερβαίνεις νικώντας την εσωτερική τους λογική, αποδεικνύοντας ότι βάζοντας άλλους όρους λογικής λειτουργίας είναι ανώτερη, δίνει μια ανώτερη απόδοση για την κοινωνία, ωφέλη δηλαδή για την κοινωνία, πολύ πιο σημαντικά από ότι το σύστημα της αγοράς. Εκεί πρέπει να νικήσεις. Αν δεν το νικήσεις εκεί, ό,τι και να καταργήσεις με διατάγματα, τα είδαμε κιόλας πώς έγιναν. Έτσι, ο υπαρτός σοσιαλισμός, κυρίως η Σοβιετική Ένωση, κατάντησε να καταργεί τον καπιταλισμό με διατάγματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αναγεννήθηκε από μέσα, ας πούμε, ή μάλλον από πάνω. Αναγεννήθηκε από εκείνους που υποτίθεται ότι εγγυόντουσαν ότι δεν θα γίνει αυτό το πράγμα, και έχουμε την κατάσταση που έχουμε σήμερα στη Ρωσία και στις υπόλοιπες χώρες του υπαρτοσοσιαλισμού. Λοιπόν, γι' αυτό έχει μια σημασία το τι κάνουμε και το πώς το κάνουμε. Έχουμε τεράστια εμπειρία σχετικά με αυτό, και επιστημονική και κοινωνική. Και δεν μας ταιριάζουν όλα τα μοντέλα. Όχι, βέβαια. Είναι πιο έξυπνο πάντως να χρησιμοποιείς το σύστημα και έτσι ώστε πραγματικά να το φέρνεις σε αδιέξοδο. Ακριβώς.
μέσα από τις ίδιες αντιφάσεις του. Από τις ίδιες, μπράβο. Τις αντιφάσεις του, τις ίδιες. Παρά το να επινοείς πράγματα τα οποία είναι, εντάξει, μπορεί να λειτουργήσουν για ένα μικρό χρονικό διάστημα, τελικά όμως είναι εύκολα απορρίψιμα ή περιθωριοποιήσιμα από το ίδιο σύστημα. Και μπορεί και στην τελική ανάλυση, ξέρεις, μπορεί ευκαιριακά στην πρώτη του φάση να έχεις καλά αποτελέσματα, αλλά επί της ουσίας, ας πούμε, να λειτουργήσει όχι υπέρ αλλά κατά, έτσι, να φέρει τελείως διαφορετικά πράγματα στη συνείδηση του κόσμου. Σωστό. Λοιπόν, οπότε ό,τι έχει συμβεί αλλού ή ακούμε, γιατί κάποια πράγματα ξέρεις να μεταφέρουμε και αποσπασματικά, δεν τα έχουμε ψάξει σε βάθος, πολλοί κόσμος το παθαίνει αυτό, ειδικά όταν η μόνη του πηγή είναι το ίντερνετ. Καλό είναι το ίντερνετ, αλλά δεν σημαίνει ότι ό,τι κυκλοφορεί εκεί είναι ακριβώς έτσι. Έχεις δίκιο. Δηλαδή θέλει διασταύρωση, παιδιά. Γιατί έχω δει πολύ κόσμο που το κάνει γι' αυτό. Γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία να τις πηγές πληροφόρησης που έχουμε να τις κρατάμε ως κόρη οφθαλμού, πολύ δε περισσότερο στο διάστημα που έρχεται, διότι όλα αυτά που περιγράψαμε προηγουμένως έχουν και μια άλλη πολύ πιο σκοτεινή πλευρά. Ότι όλα αυτά δεν θα μπορούν να επιβληθούν εάν δεν πάρθουν μέτρα άγριας καταστολής. Δηλαδή μην περιμένετε να επιβάλλονται αυτά τα πράγματα σε συνθήκες ελευθεροτυπίας. Ναι. Δηλαδή όπου καθένας έχει το δικαίωμα του λόγου που το ασκεί ελεύθερα. Και η δημοκρατία είναι στα καλύτερά της στην πραγματικότητα. Με τίποτα. Ναι. Θα κλείσουν τα πάντα. Άλλωστε τώρα με την ψηφιακή τηλεόραση έχουν τη δυνατότητα να ελέγξουν σε ίδιο βαθμό την πληροφόρηση που πλέον καταντάει αστείο το να μιλάς για πληροφόρηση. Ναι. Το μόνο το ίντερνετ θα έχουμε και αυτό βεβαίως θα το χτυπήσουν άγρια με νόμους στυλ συκοφαντική δυσφήμιση για οτιδήποτε λέμε. Ας πούμε, θα είναι τη συκοφαντική δυσφήμιση και μόνο να αναφέρεις κάποιον ή να φωτογραφίζεις κάποιον, θα σε πηγαίνει για συκοφαντική. Ξέρω, είμαι παθός, γι' αυτό σας λέω. Δεν είναι ότι. Λοιπόν, το δεύτερο είναι ότι θα βομβαρδίσουν με ανοησίες το ίντερνετ. Γιατί είναι ένα γνωστή τακτική. Πολύ γνωστός τρόπος, έτσι, όπου διάφορα κέντρα περνούν σενάρια, συνωμοσιολογίες, υποτίθεται αλήθειες και δεν ξέρω τι. Και σου λέει ο άλλος κάτι απίστευτα πράγματα για ανθρώπους και καταστάσεις. Και του λέει, παιδί μου, πού το έχεις δει αυτό, πού το γνωρίζεις, πού το ξέρεις. Και σου λέει, μα πώς, το είδα στο ίντερνετ. Ναι. Δεν είναι επανάκια, παιδιά, δεν είναι. Στο ίντερνετ και εγώ μπορώ να μπω και ο καθένας και να γράψει ό,τι θέλει. Λοιπόν, κάποια πράγματα πρέπει να τα ελέγχουμε, να τα διπλοτσεκάρουμε, όπως λέμε, πριν τα υιοθετήσουμε. Και τα πάρουμε και τα αυτό κάνουμε είναι, δικά αυτό μας. Είναι το, σαφώς είναι δύσκολο και έχει. Όπως και οι επαναστάσεις μέσω ίντερνετ. Αυτό έχει δει. Καλά, εντάξει, δεν γίνεται άλλο θέμα. Μέσω Facebook, Twitter και τέτοια. Θέλει συνέστημα, θέλει το αίμα σου να βράζει, θέλει πολλά πράγματα. Δεν το κάνει μέσω πληκτρολογίου αυτό. Βλέπετε, Αίγυπτο και τα σχετικά. Επαναστάσεις και έρωτες μέσω διαδικτύου δεν γίνονται. Αυτά τα πράγματα, παιδιά, ξεχάσετε το. Θέλει προσωπική. Εκ του συστάδιν σχέση. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι να ξέρετε, το λέμε αυτό πράγμα γιατί από το Σεπτέμβριο και μετά θα ψάχνουμε όλοι μας με μεγάλη αγωνία να κρεμαστούμε από κάπου για να πάρουμε πληροφόρηση. Με μεγάλη αγωνία. Θα κλείσουν τα πάντα. Γι' αυτό θα είναι πολύτιμη η ύπαρξη, ας πούμε, του ράδιο χωρίς FM. Μπράβο. Ή οτιδήποτε. Και μια και το ανέφερες, δεν είναι εύκολο να υπάρχει το ράδιο χωρίς FM ή ότι άλλο δημιουργήσουμε χωρίς τη συμπαράσταση αυτού. Αυτό ακριβώς. Έτσι. Γιατί κοιτάξτε, εμείς έχουμε βοήθεια και τη συμπαράσταση. Το μεγάλο μειονέκτημα, ο κύριος νομικός έφτιαξε ένα ίδρυμα στην Αμερική βεβαίως, για να μην μπορούμε να τον ελέγξουμε εδώ, για να σβήσει το χρέος. Το δικό μας χρέος δεν υπάρχει κάποιος να μας το σβήσει. Δυστυχώς. Θα ήταν πιο ωφέλιμο. Λοιπόν. Γι' αυτό και έχει μεγάλη σημασία το να μπορέσουμε να στηρίξουμε και το Radio Horis FM και τη δυνατότητα που θα να το πούμε κιόλας και ότι δημιουργούμε ένα ιδιοσιογραφικό πόρταλ. Ναι, προσπαθούμε να κάνουμε αυτό. Είμαστε σε αυτή τη διαδικασία η οποία, εντάξει, εμείς γνωρίζουμε ότι δεν είναι εύκολη όταν δεν έχεις τα μέσα. Έχεις βέβαια όμως το μεράκι, τους εθελοντές. Το εντυπωσιακό όμως είναι ότι πραγματικά έχουμε κόσμο. Αυτό μεγάλο μας κεφάλαιο. Και το ότι έχουμε δυνατότητα να έχουμε καλή πληροφόρηση από πολύ καλές πηγές σε πρωτογενές επίπεδο, οπότε αυτό είναι σίγουρο. Αλλά επειδή εμείς δεν είμαστε της διαφήμισης, με την έννοια ότι ποιος θα διαφημιστεί τώρα. Ναι, κάποια πράγματα τα θεωρούμε αυτονόητα, ενώ δεν θα έπρεπε. Οι τράπεζες θα είναι οι πρώτες. Οι τράπεζες θα τρέξουν πρώτες. Ναι. Λοιπόν, γι' αυτό ο βολός είναι
ναι, ο βολός, όποια μορφή και να πάρει, θα είναι μια πολύ καλή. Δεν ξέρουμε ποια την νόμισμα θα έχουμε. Λοιπόν, βλέπω εδώ έναν κόσμο που ανησυχεί ότι θα λείπεις και δεν θα έχει ενημέρωση. Ναι, για τον deal πιερεώς με αγωτική θα γράψω κάτι. Δεν προλαβαίνουμε τώρα να το αναλύσουμε. Ναι. Λοιπόν, παιδιά, σε όλους χρειάζεται μία περίοδος, πώς να το πω, αναζωογόνησης, να γεμίσει τις μπαταρίες του και να επιστρέψει πιο δυνατός. Εξάλλου είπαμε, έχει ένα ιερό καθήκον ο κύριος Καζάκης. Πρέπει να γράψει το βιβλίο του, να το τελειώσει, να το εκδώσουμε οπωσδήποτε το Σεπτέμβριο. Ναι, θα με πλακούσε το ξύλο. Λοιπόν, έχει και προθεσμίες και είναι κάποια πράγματα που πρέπει να τρέξουν γρήγορα. Και εγώ πάντως έτσι αλλιώς θα κάνουμε οδηπορικά. Μου έχουν υποσχεθεί το ΕΠΑΜ Μάνης. Δεν ξέρω ότι εγώ τα κατάω αυτά. Ναι, τι, λοιπόν, θα κάνεις εκεί επάνω στον Ταΐγετο. Ναι, σχολή πολέμου επάνω, να δούμε. Τώρα, παιδί μου, καλοκαιριάτικα. Ήδη, τώρα. Τώρα. Μισός άνθρωπος θα γυρίσει. Αυτό λέω εγώ. Με το χιόνι. Κάνουμε σχολή πολέμου. Ναι, σχολή πολέμου, ρε παιδί μου. Πώς το λένε, κάλυψη απόκρυψη. Α, θα κάνει... Στο βουνό. Ναι, εντάξει. Από να τα παρασπιστούμε αυτά τα πράγματα, θα πρέπει να τα περασπιστούμε. Όλα τώρα, κοίταξε, όλα ξανά είναι στο προσκήνιο τώρα. Σωστά. Όλα πρέπει να τα ξαναθυμηθούμε. Λοιπόν, την Κυριακή ισχύει το ραντεβού στις Μυκήνες. Όσοι έχετε δηλώσει, κατά, βέβαια. Μην μας πούμε την Κυριακή Μυκήνες, επειδή μου συμμετέχει στο σεμινάριο, το Σάββατο, αύριο στις 10.30. Α, το είχα ξεχάσει αυτό. Είναι η τελευταία μέρα του σεμιναρίου. Τη παρουσίαση, ναι. Που θα παρουσιαστούν οι εργασίες και βεβαίως θα γίνει μια ευρύτερη κουβέντα για την. Για το χαρακτήρα που θα πάρει η σχολή του ΕΠΑΜ από τον Σεπτέμβριο. Ωραία. Το πρόγραμμα, οι καθηγητές, όλο αυτό το πλαίσιο που θα γίνει. Και γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία να το κλείσουμε έτσι οργανωμένα, για να βγει και εμπειρία και από το σεμινάριο, γιατί ήταν και πιλωτικό αυτό το σεμινάριο. Και την Κυριακή το πρωί στις 7 η ώρα. 7 από Αθήνα, λοιπόν. Ναι, 7 η ώρα μπροστά. Τι από το ώρα Ζάπιο. Υπολογίζετε ότι θα είσαστε στις Μυκήνες? Δεν ξέρω, δεν με ενδιαφέρει, δεν οδηγώ εγώ. Καταπληκτικός. 7 η ώρα. 7 ναι. Η ώρα. Το λέω για όσους έρθουν με αυτοκίνητο περίπου, να ξέρουν αν έρθουν από άλλες περιοχές, οι οποίες είναι πιο κοντά στις Μυκήνες. Μπορεί κάποιοι να έρθουν από το Ναύπλιο, να έρθουν από την Κόρινθο, να έρθουν από το Αίγιο, δεν ξέρω, γι' αυτό σου είπα περίπου, εάν γνωρίζεις καθόλου. Αλλά πόσο να είναι τώρα, αν φύγετε 7 η ώρα, κατά τις 9.30, κάπου εκεί, νομίζω, θα είσαστε. Δεν ξέρω τώρα, εξαρτάται βεβαίως, γιατί εμείς είμαστε του χαβαλέ τυπή, οπότε δεν ξέρω τι γίνει χαμός. Άσε που λένε 7, αλλά μπορεί να μην έχουμε κάνει 7. Πάμε μπροστά από το, Ζάπιο για να μπορούν να παρκάρουν τα πούλμαν. Τα λεωφορεία εκεί, τα πούλμαν. Ναι, τα πούλμαν για να μπορέσουμε άνετα να... Ωραία. Αλλά φεύγουμε 7. Δεν λέμε 7 για να φύγουμε 8. Λοιπόν, σε όσους, ναι, πραγματικά αυτό είναι καλή επισήμαση. Διότι αν πιάσει με τη ζέστη που θα κάνει την Κυριακή, εάν τώρα πας στις Μυκήνες αργά το μεσημέρι, ναι, θα αλλιώσει τη ζέστη. Γιατί είχα κάτι παλικαράκια που μου λέγανε, έλα, δεν καταλαβαίνουμε τίποτα εμείς. Κατάλαβε, επειδή εντάξει, με βλέπουν τσουμποτό, και θα μου φορτωθούν επάνω, τους κουβαλάω και δεν μπορώ. Και κάτι άλλο, μην εκνευρίσετε τους οδηγούς των λεωφορείων, παιδιά. Τους οδηγούς των πούλμαν. Τους πείτε αυτά και έχουμε, πάτε... Έχουμε πολλά να εκνευρίσουμε άλλους. Λοιπόν, Μυκήνες. Και μετά στον Ναμ. Μυκήνες, όπου θα κάνετε πολύ ωραία παρουσίαση. Μυκήνες έχει να γίνει χαμός. Πρώτα θα παίξουμε ξύλο για να... με τους αγιοφορείς. Ναι, για να μπούμε στο Μουσείο Τσάμπα. Χωρίς, αυτό μας έλειπε να πληρώσουμε στη δική μας ιδιοκτησία. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Μην ξεχάσω να πάρω την κάμερα μαζί μου. Θα έχω πολύ υλικό να τραβήξω. Μωρέ, έχει να γίνει χαμός εκεί. Λοιπόν. Φυσικά θα γίνει μια παρουσίαση σε τριπλή δόση, ναι, τουλάχιστον τριπλή, γιατί έχω ακούσει και άλλους οι οποίοι έχουν να παρουσιάσουν πολύ ειδικές πλευρές, εξαιρετικές. 24 ώρες θα καθίσουμε εκεί. Λοιπόν, θα γίνει γύρω από την ιστορική εποχή, ναι, μέσα στο μουσείο. Τριπλή, είμαστε τώρα, να είμαστε έξω. Έξω θα γίνει αρχαιολογική, ναι, εντάξει, παρουσίαση. Η σύντομη. Ναι, ναι. Λοιπόν, που θα σου λέει τι είναι ο τάφος αυτός, πώς θα ανακαλύφθηκε, πού είναι αυτό κτλ. Όλη αυτή η ιστορία και βεβαίως και θα γίνει και μια ανάλυση των ομηρικών επών. Πολύ ωραία. Της εποχής και όλα αυτά. Λοιπόν, μετά, αφού τελειώσουν όλα αυτά, θα έχουμε λυσάξει τη πείνα, θα πάμε για μπάνιο στον Καραθώνα. Ναι. Και εκεί κοντά θα είναι πικνίκ. Ε? Εκεί κοντά θα είναι πικνίκ. Μετά είναι έκπληξη. Η έκπληξη είναι, μας έχουν πει, όχι, και οι ντόπιοι επαμήτες μας έχουν πει. Ότι υπάρχει ένα πολύ ωραίο μέρος
Έτσι, φαντάζομαι δροσερό. Ναι, με δέντρα και φυσικά νερά. Α, και πηγές. Ναι, όπου ωραία. Μπορούμε να καθίσουμε να κάνουμε το πικνίκ. Ωραία. Επιτέλους ήρθε και η ώρα της μάσας. Γιατί θα είναι εξαντλητική ημέρα. Κάποια στιγμή να φάμε κιόλας, παιδιά. Πολύ καλά. Ωραία μας ακούγεται αυτό. Στη συνέχεια ο Δημήτρης σας λέει ότι δεν επιστρέφει η Αθήνα μετά τις Μυκήνες. Φεύγει κανονικότατα. Φεύγει κανονικότατα. Φεύγω, πάω για Καλαμάτα. Μια κοιτόπαιο εδώ. Επιστροφή για όσους γυρίσουν με τα πούλμαν, τι ώρα είναι? Δεν σε ενδιαφέρει? Πώς? Επιστροφή στην Αθήνα, τι ώρα είναι περίπου? Τώρα ξέρεις, γύρω σε 9 η ώρα θα είναι. Εκεί περίπου, έτσι να ξέρουν κάποιοι που μπορεί να μας ακούνε λίγο το πρόγραμμα, να υπολογίζουν πώς και τι. Πάντως να ξέρετε ότι ετοιμάζουμε φοβερά πράγματα και κάτω στην Καλαμάτα ετοιμάζουν φοβερά πράγματα. Θα πάμε συμμετοχή στη Δυτική Μεσσηνία, γίνονται κάτι εκδηλώσεις, θα ανεβούμε στους αίγετους. Δεν ξέρω, μπορεί να περάσουν και από Λακωνία γιατί μου έχουν πει διάφορες ιστορίες. Ναι, εσύ δεν είσαι στην Καλαμάτα. Εγώ σε βλέπω κάθε μέρα για κάπου αλλού θα είσαι. Με τους είπα, απόγευμα και μετά, ό,τι θέλετε. Τα απόγευμα και μετά. Καλά, κάτσε, θα δούμε τώρα. Ούτε σελίδα δεν βλέπω να γράφει στην Καλαμάτα. Με τόσα καλέσματα που θα έχεις εκεί. Να πιούμε και καμιά ρακή, να κάνουμε. Ποιος? Εγώ είμαι του Μεζέ, άλλοι πίνουν. Ναι, το ξέχασα αυτό. Το ξέχασα αυτό. Λοιπόν, οι άλλοι θα πίνουν ρακή, εσύ θα τρώσεις μεζέδες. Ωραία είναι αυτά. Πολύ ωραία. Και επειδή τώρα αυτό άρεσε πάρα πολύ, σας πληροφορώ ότι από το Σεπτέμβρη μία από τις ιδέες που υπάρχει θα ξεκινήσει από νωρίς, κάθε Σαββατοκύριακο, εάν είναι δυνατό, κάθε Κυριακή μάλλον, θα οργανώσουμε σχολή βουνού. Για πεζοπορίες. Πεζοπορίες, ιστορίες και λοιπά. Θα διεπιλέγουμε αυτό και όποιος έργα ακολουθεί. Μαλακά στην αρχή, διότι ξέρεις ότι ακούνε πεζοπορίες. Μαλακά, το πρώτο πράγμα που σκεφτήκαμε είναι να ανεβούμε από το διακοφτό στα Καλάβρητα. Από την, αν καλά δεν ξέρουν τίποτα. 15 παιδιά. Χιλιόμετρα ναι, από το τέτοιο. Εγώ θα έρθω με το φρενάκι. Μην το λες. Έχει βάλει ωραία τα νέα τρένα που έχει βάλει. Εάν υπάρχει βέβαια μέχρι. Είστε περάσει το τρενάκι να μας κάνει. Εγώ θα περνάω με το τρενάκι, θέλω να σας πω. Εμείς τα ανεβαίνουμε. Μήπως αυτό θεωρούν οι περισσότεροι που το είπανε? Όχι, οι περισσότεροι που είπανε είναι πολύ ωραία διαδρομή. Σου λέω το έχετε και κάνει. Να πάνε και να. Λέει το έχουμε δει. Λέει που πέραμε το τρενάκι. Το έχετε περπατήσει. Καλά, εντάξει, παιδιά, εντάξει, οκ. Όχι, εμείς θα το κάνουμε πάντως. Θα το κάνουμε. Εντάξει, δεν είναι, σιγά σιγά. Εσύ θα ξεκινήσεις, πώς θα μείνουν από πίσω να έρχονται μαζί σου, δεν το ξέρω αυτό. Ξεκινήσουμε. Βάλουμε και θα κάνουμε κουβέντες, γιατί κοίταξε να σκαντεδεί, είναι μόνο το θέμα, να σταματάσουμε σε μερικά. Το κλειδί θα είναι να έχεις σταθερό ρυθμό και τα διαλύματα. Ναι. Στα διαλύματα, που δεν πρέπει να είναι μεγάλα, γιατί αρχίζει και καταραίει ο οργανισμός. Σωστό. Να είναι τόσο έχεις και κάποιον να σου κρατάει το ενδιαφέρον, δηλαδή τη φύση. Καταρχήν έχει και εκπληκτική φύση. Ναι. Έτσι. Βέβαια, καταπληκτικό κομμάτι. Αυτό είναι. Ο Βουραϊκός δεν είναι εκεί. Βέβαια. Έτσι, λοιπόν, και είναι καταπληκτικό. Φύση, είναι τα χωριά που περνάς, είναι εκπληκτική η ιστορία τους, ναι, είναι όλα αυτά τα πράγματα. Οπότε μπορείς να πεις πράγματα. Άσε που θα έχουμε αντάρτες μαζί μας να μας διηγούνται για το αντάρτικο της παλιάς. Οπότε θα είναι ντροπή. Οπότε δεν είναι. Κοίταξε, αν έχεις αντάρτες μαζί σου, θα είναι ντροπή για μας τους υπόλοιπους να σταματήσουμε. Μιντάριδες, κάτι είναι νιντάριδες που ανεβοκαλεύουν με την παιδιά. Τι να πω εγώ μετά. Λες και για την πλάκα τους. Δεν μπορώ να συνεχίσω. Δηλαδή θα ντρέπομαι, δεν μπορώ με τίποτα. Μπροστά με την πλίτσα και να ανεβαίνουν μπροστά. Τι κάνετε ρε παιδιά, γιατί κάθε ξέρετε ρε. Θα πάμε με τα πόδια, θα γυρίσουμε με το τρενάκι. Αποκλείεται να γίνει διαφορετικά, έτσι. Ωραία. Όσοι θέλουν. Ναι, ρε παιδί μου, τώρα τόσοι θέλουν, εντάξει. Λοιπόν, ωραία πράγματα, είναι πολύ ωραίο αυτό. Δηλαδή το να συμβαίνουν τέτοιες δράσεις, πέρα από τις άλλες τις δράσεις που μας χρειάζονται, αυτές οι δράσεις μας ενώνουν και μας κάνουν πιο δυνατούς. Βέβαια. Πάντα, ανέκαθεν. Και αυτό προς τιμήν και ενός φίλου, ο οποίος δεν ζει πια, που το έλεγε και το άρεσε πάρα πολύ όποτε το κάναμε. Μαζί και το έλεγε πατριδογνωσία. Ναι, έτσι αυτό. Είναι μια μορφή έμπρακτης πατριδογνωσίας. Να γνωρίσουμε την πατρίδα μας, γιατί πραγματικά δεν την ξέρουμε. Να την αγαπήσουμε. Γι' αυτό και, πάλι. Και πολύ εύκολα δεχόμαστε να την πουλήσουμε. Να μας την πουλήσουν κάποιοι άλλοι δηλαδή. Έτσι λοιπόν θα το ονομάσουμε η πατριδογνωσία του ΕΠΑΜ. Σωστό. Και θα είναι μέσα στα πλαίσια του δραστηριοτήτων της σχολής του ΕΠΑΜ. Ωραία. Λοιπόν, θα γραφτώ και εγώ τώρα με έπεισε. Διότι μου την είπε λίγο που δεν παρακολούθησα τα σεμινάρια. Θα γραφτώ και εγώ το Σεπτέμβριο στη σχολή για να έχω όλα αυτά τα καλά. Θα πρέπει να αποχαιρετήσουμε, νομίζω. Ήρθε η ώρα για διακοπές. Βεβαίως. Ευχόμαστε σε όλους να περάσουν καλά. Πότε θα πείτε ότι θα επιστρέψουμε? Το Σεπτέμβριο. Εδώ ο κύριος διευθυντής. Κοίταξε. Κυρίστα. Να πούμε λοιπόν, να πούμε ότι από Σεπτέμβριο προσπαθούμε
να οργανώσουμε λίγο διαφορετικά και το ράδιο χωρίς FM. Ναι. Και γι' αυτό και πριν είπαμε ότι με τη δική σας βοήθεια όλα μπορούν να πραγματοποιηθούν και σας ευχαριστούμε που μένετε πιστοί εδώ και μας δίνετε δύναμη το ότι υπάρχετε, μας ακούτε, μας υποστηρίζετε, μας γράφετε τα σχόλιά σας και όλα τα σχετικά. Και από το Σεπτέμβριο λοιπόν προσπαθούμε να οργανώσουμε ένα νέο πρόγραμμα του Ράδιο Χωρίς FM με περισσότερη ποικιλία, φωνές και θέσεις και ελπίζουμε ότι θα το πραγματοποιήσουμε αυτό. Τώρα ακριβώς πότε, του Σεπτέμβρη, σίγουρα θα το μάθετε, θα σας το ανακοινώσουμε. Σελίδα Χωρίς FM θα βλέπουν τις αλλαγές όλες. Σελίδα Χωρίς FM. Ωραία, www.horisfm.gr. Εκεί λοιπόν θα μπαίνετε, θα ενημερωθείτε. Έτσι αλλιώς από τα τέλη Αυγούστου θα έχουμε ξεκινήσει να δοκιμαστικά να λειτουργούμε. Ναι, βέβαια, βέβαια. Να μπαίνουν καινούργιες προτάσεις που έχουμε. Έτσι αλλιώς έχετε ακούσει. Και όλα έχουν ο σταθμός αυτός, ανεξαρτήτως αν είναι πρωτοβουλία των επαμητών ή του ΕΠΑΜ, είναι ανοιχτός σε όλες τις φωνές. Μα αυτός είναι ο στόχος μας, έτσι, να είναι η εναλλακτική ενημέρωση. Δεν είναι ο στόχος μας να μιλάμε μόνο εμείς, δηλαδή το ΕΠΑΜ, αλλά της εναλλακτικής ενημέρωσης ανθρώπων που έχουν να πούν πράγματα, που έχουν πληροφόρηση, που έχουν ουσία και που δεν έχουν στεγανά και δεν εξυπηρετούν συγκεκριμένα συμφέροντα. Από όλους τους χώρους. Αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με την πολιτική, έχει να κάνει με την κοινωνία, έχει να κάνει με τον πολιτισμό, έτσι, που είναι πολύ σημαντικό κομμάτι και το πλέον απαραίτητο τώρα σε αυτή την εποχή, με την, και βεβαίως με την κοινωνικά ζητήματα που είναι πάρα πολλά και θα μας απασχολήσουν από το Σεπτέμβριο. Πάρα πολύ στην επιστροφή μας. Για τον Βασίλη που μας έστειλε ένα μήνυμα για μια θέση για την Κυριακή, έλα απλά να έχεις μαζί σου ένα δεκάρικο για τη θέση. Έλα. Και μπορείς να φέρεις και κάποιο φίλο σου. Α, έχει βάλει και επιπλέον. Μην ξεχάσεις να το πεις. Αυτό. Ότι έχεις δύο επιπλέον άτομα. Δεν κατάλαβες καλά. Υπήρχε πρωινό, είχαμε προνοήσει για τα 10 θέσεις ανά πούλμαν. Που θα δίναμε σε δυνατότητες ανθρώπων, ας πούμε, που δεν είχαν. Ναι. Αλλά επειδή είχα υπόψη μου και ότι οι περισσότεροι. Την ψυχολογία του Έλληνα έχεις εσύ υπόψη. Σωστό. Λοιπόν, οπότε αυτό είχαμε αυτά τα περιθώρια και από ό,τι ξέρω έχουν κατευθεί. Αλλιώς θα τον πάρουμε κάποιο στα πόδια μας. Θα βρούμε μια ωραία κοπελίτσα. Ωραία, τελείωσε. Βασίλη, έλα την Κυριακή μαζί μας. Λοιπόν, θα περάσουμε ωραία, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Λοιπόν, για όλους τους υπόλοιπους, με όσους δεν συναντηθούμε στις Μυκήνες, εγώ σας ευχαριστώ για τη συντροφιά που μας κάνετε όλο αυτόν τον καιρό. Να περάσετε καλά, να γεμίσετε τις μπαταρίες σας, να μην το βάζετε κάτω, να συναντηθείτε με τους φίλους σας, να βγείτε έξω, να ξαναγνωρίσετε ανθρώπους, να κάνετε δράσεις έξω, φύγετε από την τηλεόραση. Λοιπόν, αυτός είναι ο στόχος. Δεν χρειάζονται λεφτά για να περάσετε καλά, ακόμα και δεν πάτε διακοπές. Μην σας καταθλίβει αυτό. Πολλοίς κόσμος δεν θα πάει διακοπές. Λοιπόν, ούτε εγώ θα πάω διακοπές που σας μιλάω. Ο Δημήτρης θα πάει. Στον πατέρα μου και στην μητέρα μου πάω. Θέλω να πω, βρε παιδί. Διακοπές είναι αυτό. Εντάξει. Και εγώ θέλω να πω, δεν θα πάω διακοπές. Αυτό δεν θα με εμποδίσει να περάσω καλά. Εντάξει. Προφανώς. Αυτό είναι το θέμα μας. Λοιπόν, εγώ σας χαιρετώ. Καλό καλοκαίρι, Δημήτρη. Θες να πεις κάτι? Όχι, ελπίζω να τα πούμε. Καταρχήν θα τα λέμε αραιά και που οπωσδήποτε σαφώς, γιατί θα διατηρήσω καταρχήν την αθογραφία στο blog, ναι, και θα προσπαθώ όσο μπορώ να παρακολουθήσω το Facebook από τον λογαριασμό που με έχουν βάλει για να έχω. Λοιπόν, οπότε θα έχουμε τέτοιου τύπου επαφή. Από εκεί και πέρα θα τα πούμε δρυμύτεροι. Από Σεπτέμβρη. Από τέλη Αυγούστου ουσιαστικά. Ναι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Αντίο.